Παρασκευή απόγευμα μετά τις 6, ενώ ξέραμε ότι δουλεύουμε το Σάββατο, ενημερωθήκαμε ότι σταματάει η δουλειά για 25 από τους συναδέλφους που είμαστε στο κομμάτι της επιδομής. Το ζητούμενο είναι ότι το έργο τελειώνει μεν, αλλά τελειώνει τα τελευταία 10 χρόνια. Συνεχίζει και υπάρχει αντικείμενο εργασιών και με αυτή τη μνήμια οι απολύσεις που γίνονται είναι απαράδεκτες, παράνομες και καταχρηστικές. Μπορεί να συνεχίσει αυτός ο κόσμος να δουλεύει και πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει και κατά τη γνώμη μας χρήζει προσλήψεων το έργο αν θέλουν να τελειώσουν με τις προθεσμίες που ήδη βάζουν. Προφανώς δεν θέλουν να τελειώσει το έργο γιατί έχουν βρει το μήνα που πρέπει στους 11. Κατά τη γνώμη μας. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένο, το έργο ξεκίνησε με ένα προϋπολογισμό 1 δισεκατομμύριο και αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το 1.600 και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οι σταθμοί είναι άπιακτοι, η πλειοψηφία των σταθμών. Πάνω στους δρόμους υπάρχει αντικείμενο να δουλέψει κόσμο. Και με αυτή την έννοια και στην επιδομή υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτω στη σειρά και δηλαδή δουλειά να συνεχίσει να δουλεύει ο κόσμος και γι' αυτό πρέπει οι συνάδελφοι να μην απολυθούν. Πρέπει να επιστρέψουν στη δουλειά και αυτή είναι η απέτηση, όπως είδατε και εσείς, όλων των συναδέλφων και αυτών που μένουν και αυτών που φεύγουν. Σήμερα δεν δούλεψε κανένα εργοτάξιο στο Μετρό Θεσσαλονίκης και στα εργοτάξια στις Σύραγγες και στην αρχαιολογία στη Βενιζέλου. Δεν γίνεται καμία εργασία γιατί ακριβώς όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι συνάδελφοι καταλαβαίνουμε ότι σήμερα είναι αυτοί 25, αύριο έρχεται η σειρά των υπολείπων. Και δεν είμαστε αντικείμενα να μας φέρονται με αυτόν τον τρόπο, να μας πετάνε σαν σκουπίδια στον δρόμο. Την Παρασκευή ανακοινώθηκαν ξαφνικά 24 απολύσεις το απόγευμα μετά τη δουλειά. Εμείς θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτες αυτές οι απολύσεις γιατί το έργο δεν έχει τελειώσει. Τελειώνει μαζί, αλλά δεν έχει τελειώσει. Από αυτή την άποψη υπάρχουν εργασίες για να γίνουν. Το θέμα είναι να την βγάλουν όσο το δυνατόν φθηνότερα. Εμείς λέμε ότι να πάρθουν πίσω οι απολύσεις και αν δεν πάρθουν να πάμε για κλιμάκωση με 9-24 ώρια απεργία την Παρασκευή. Που επίσης αυτά που δεν θα είναι μόνο, τα αιτήματά μας δεν θα είναι μόνο να πάρθουν πίσω οι απολύσεις. Είναι πλέον η ακρίβεια που μας έχει καταρριμάξει, να ανεβεί το μεροκάματο. Με βάση πλέον τις καινούργιες κρατικές συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ομοσπονδία και τα συνδικάτα, με βάση αυτό για να πραγματιστούμε για παραπάνω αυξήσεις, γιατί πραγματικά ο κλάδος, οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι του κλάδου του κατασκευών στενάζουν πραγματικά. Και γενικότερα ο κλάδος στενάζει, αλλά αυτή τη στιγμή οι αγωνιστικές διαδικασίες είναι για τους εργαζόμενους στα σκάματα του Μετρό. Βέβαια και όλος ο κλάδος είναι και δύσκολη η δουλειά μας. Και τα ατυχήματα το καλοκαίρι είχαμε και πρόσφατα συνάδελφο νεκρό 68 χρονών που δεν θα έπρεπε καν να δουλεύει. Κοίτα στη σκαλωσιά και έπεσε από τα 12 μέτρα. Ακούσαμε εδώ να λέτε για ανθρώπους που δουλεύουν 12 και 14 και 16 ώρες τη μέρα και τους παίρνουν από το ένα μέτρο στο άλλο. Αυτές είναι καταγγελίες των εργαζομένων. Τι ακριβώς είπαν οι εργαζόμενοι? Ότι από το πρωί ήταν σε ένα σκάμα, είχε ήλιο, τους πήγανε και τους πήγανε σε άλλο σκάμα που ήταν υποσχεία βέβαια, αλλά δουλεύαν μέχρι τις 10 η ώρα. Αυτό νομίζουμε ότι είναι απάνθρωπο. Γενικότερα, εμείς παλεύουμε για 7 ώρο πενθήμερο και με ουσιαστικές αυξήσεις για να καλύψουμε τις σύγχρονες ανάγκες. Δεν έχει να τα πάμε στην διοίκηση. Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα. Προς το παρόν, όλο αυτό τον καιρό, όχι, δεν έχει υλοποιηθεί κάτι από τα αιτήματα που έχουμε ζητήσει.